φυλακή τα παλιά. Κι ζήλια μοναξιά. Ζωή με μετράς, ζωή αν μ' αγαπάς. Δώσ' μου φτερά, φυλακή τα παλιά. Τη νύχτα αυτή ποιον αγαπάς? Εσένα. Αλλού. Στις φλέβες μου ο πυρετός, μου λείπει σαν Θεό. Πάντως κρίμα για τη Σόνια. Την έχει φάει ζήλια. Ακού να πει ότι πήρα τη δουλειά επειδή η μητέρα μου ξέρει το λιονάκι. Έλα, αγάπη μου, στο ύψος σου. Ανωτερότητα. Αχ, τι ωραία που μυρίζει. Σαλάτα είναι. Ναι, αλλά αν πείσουμε τον εαυτό μας ότι είναι ψητό, τότε θα φάμε ψητό. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Τέλος πάντων, βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση του λιονάκι. Ναι, αλλά δεν ξέρω ακόμα αν θα τη δεχτώ. Μη κοροϊδεύεις. Σου δίνεται μια τέτοια ευκαιρία και μου λες αν θα τη δεχτείς. Υπάρχει ένα θέμα, ξέρεις. Αν τη δεχτώ, θα πρέπει να μετακομίσω για ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Για πόσο? Για περίπου 6 μήνες. Και ανάλογα με την έκβαση της υπόθεσης, ακόμα περισσότερο. Έλα, αγάπη μου, μην κατσουφιάζεις. Δεν τη δέχτηκα κιόλας. Δεν πήρα ακόμα απόφαση, γι' αυτό το συζητάμε. Δεν με προβληματίζει τόσο αυτό. Αλλά... Είσαι σίγουρο ότι είναι μόνο επαγγελματικοί λόγοι που σου ανέθεσαν την υπόθεση? Γιατί μια μετακόμισή σου, ειδικά αυτό το διάστημα, ακούγεται πολύ βολική. Δεν καταλαβαίνω, τι λες? Λέω ότι πιθανότητα να έχει βάλει το χέρι της η αίρεση. Η μητέρα μου. Η αίρεση δεν ζήτησε από το λιονάκι να σε προσλάβει? Ναι, αλλά μετά προχώρησα μόνη μου. Ναι, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι η αίρεση θέλει να μας χωρίσει. Και αυτή η δουλειά βολεύει πάρα πολύ τα σχέδιά της. Θες να πεις ότι η μητέρα μου έχει ανάμειξη σε αυτό? Για να δούμε πώς θα βγει αυτή τη φορά. Μάλλον θέλει κι άλλο τζιν. Για στάσου να μείνει και τίποτα για τους πελάτες. Έλα, γεμάτα είναι τα μπουκάλια σου. Πώς κάνεις έτσι? Ένα πάρει ευχή. Με αυτά τα δυστυχήματα στην Εθνική. Ξέρεις, απάνω στις στροφές. Ναι, δεν έχει καθόλου ορατότητα εκεί ο δρόμος. Άσε που η άσφαλτος είναι σαν γυαλί. Ένα νέο θανατηφόρο δυστύχημα τη νύχτα. Ξεκληρίστηκε ολόκληρη οικογένεια. Ο μόνος επιζών, λέει, ο οδηγός του οχήματος, Σάββας Μανίκας. Πώς τα φέρνει η μοίρα ώρες-ώρες, ε? Τώρα που το σκέφτομαι, και ο πατέρας μου σαν τύχημα σκοτώθηκε. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας καταλάβω σας γυναίκες, έτσι. Πρέπει να το έχετε στο αίμα σας αυτό το πώς να το πω, να φαντάζεστε ότι είστε πριγκίπισσες. Μια και μιλάμε για πριγκίπισσες, ξέχασα να σου το πω. Σε πήρε το πρωί μια Μαρία Τζάνι. Ναι,
Και τι, τι είπε, τι. Ήθελε να μεταθέσει το ραντεβού της φυσιοθεραπείας για την Πέμπτη. Σε έπαιρνε, λέει, στο κινητό σου και δεν απαντούσες και σε πήρε εδώ. Από πότε δίνεις το τηλέφωνο εδώ στους ασθενείς σου? Η Μαρία δεν είναι μια οποιαδήποτε ασθενής. Έλα, είναι το κορίτσι σου. Περίπου, δηλαδή ελπίζω ότι σύντομα θα είναι. Αχ, ωραία, πες το μου, γιατί δεν μου το λες να χαρώ. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα, μωρέ. Τώρα, ξέρεις, γνωριζόμασταν από παλιά, ε. Είχαμε χαθεί όμως. Ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε. Ο μοναδικός επιζών, ο οδηγός του οχήματος, Σάββας Μανίκας. Ο Σάββας. Ποιος είναι αυτός, Ουρανία? Γνωστό σου? Τι έγινε, ρε Μαρία? Τίποτα. Πώς τίποτα, άμα έβλεπες πως είσαι? Τίποτα, τα συνηθισμένα. Δηλαδή? Ο αδελφός μου είναι πολύ πεισματάρης και προστατευτικός. Δεν μπορεί να παραχθεί τις αποφάσεις μου. Αποφάσεις σχετικά με τι? Τόσο σοβαρό είναι πια. Ας το καλύτερα. Δεν είναι ανάγκη να ανησυχούν όλοι για χάρη μου. Α, κοίταξε να δεις, είπαμε μπορώ να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω. Πώς να το κάνω όμως, βρεκορίτσι, μάμα, δεν μου πεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ωραία, ωραία, ωραία. Θες να πας στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε, πήγαινε. Δεν θα σου σταθώ εμπόδιο. Αλλά μην μου ζητάς να χαρώ κιόλας. Δεν σου ζήτησα να χαρείς. Να μην με εμποδίζεις τουλάχιστον. Γιατί ποτέ το έκανα? Ξεκάθαρα, ποτέ, προς Θεού. Αλλά όλη αυτή η υπαινιγμή σου και η υποψία σου για τη μητέρα μου. Α, προχθές δεν σου φαίνονταν παράλογη. Κωνσταντίνε, ο δικηγόρος Λιονάκης ήταν σαφής. Μου ανέθεσε την υπόθεση επειδή με θεωρεί ικανή για να την αναλάβω. Δεν αμφισβήτησα ποτέ τις ικανότητές σου και το ξέρεις καλά αυτό. Άρα που καταλήγουμε στο ότι δεν με εμπιστεύεσαι. Αντριάννα, είναι απλό το θέμα. Απ' τη μία είμαι εγώ, εσύ και η σχέση μας. Και απ' την άλλη, εσύ και η καριέρα σου. Αποφάσισε. Τι θέλεις περισσότερο? Συγγνώμη, για να καταλάβω, τι είναι τώρα αυτό το τελεσίγραφο? Όχι. Δες το σαν τεστ. Εσείς τι τύπος είστε? Της αγάπης ή της καριέρας? Γιατί εγώ τουλάχιστον έτσι επέλεγα τις σχέσεις μου τα τελευταία χρόνια. Δεν με νοιάζει με ποιες γυναίκες ήσουν και τι έκανες και αν τους άρεσαν τα παιχνίδια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ ξέρω ότι θέλω σεβασμό. Θες σεβασμό, ε? Ναι. Σεβασμό. Αντίο. Είσαι πολύ εγωιστής, το ξέρεις. Φέρεσαι σαν κακομαθημένο παιδάκι τώρα. Καλά κάνω. Θέλεις να μάθεις τα αποτελέσματα του τεστ? Ναι, θέλω. Ανήκεις στην κατηγορία Β. Σε νοιάζει μόνο η καριέρα σου. Να προσέχεις όμως. Γιατί μπορείς στο βωμό της να θυσιάσεις όλους αυτούς που αγαπάς. Ελπίζω να χάρηκες που ανήκεις στην πολυπληθή κατηγορία. Λοιπόν, μου έλεγες για τους γονείς σου. Σκοτώθηκα σε ένα ατύχημα όταν ήμουν 12 χρονών. Αλήθεια. Πολύ λυπάμαι. Από τότε εγώ και ο Θάνος ζούμε οι δυο μας. Παίρνουμε κουράγιο ένας από τον άλλο και προχωράμε. Λίγο εκείνος ο πατέρας, λίγο εγώ η μητέρα. Καταλαβαίνεις. Καλά και από οικονομικής πλευράς. Πώς τα καταφέρνατε? Ο Θάνος άρχισε να δουλεύει αμέσως. Δεν μου στέρισε τίποτα. Ούτε κάτι είναι ενόργανη. Μπράβο του. Αξιοθαύμαστος είναι. Αλλά δεν καταλαβαίνω τότε. Γιατί τσακώνεστε έτσι? Γιατί? Επειδή... Κοίτα, Σταύρο. Εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένη με τη ζωή μου. Με τον εαυτό μου. Δεν λέω, κέρδισα πολλά μετάλλια. Ήμουν άριστη μαθήτρια. Αλλά δεν μου αρκούσαν όλα αυτά. Δεν ήμουν ευτυχισμένη. Και άρχισα να αναρωτιέμαι για διάφορα πράγματα. Α, κατάλαβα. Ποιος είμαι, πού πάω, τι θέλω από τη ζωή, τέτοια πράγματα, ε? Περίπου. Και έτσι βρήκα μια απάντηση. Ένιωθα μέσα μου μια βαθιά επιθυμία. Ένα κάλεσμα. Και το αποδέχτηκα. Είπα ναι. Ωραία, είπες ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω. Σε τι, τι κάλεσμα, δεν καταλαβαίνω. Ναι, λογικό είναι. Ίσως έπρεπε να σου το πω από την αρχή. Σταυρό, σε ένα μήνα θα μπω σε μοναστήρι. Ορίστε. Σταυρό, έχω αποφασίσει να γίνω καλόγρια. Τι είπες τώρα? Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί να το κάνεις? Μια κοπέλα σαν και σένα. Λάθος έκανα, λοιπόν. Τι εννοείς? Νόμιζα ότι τουλάχιστον εσύ θα μπορούσες να με καταλάβεις. Αλλά εδώ δεν με καταλαβαίνει ο ίδιος μου αδελφός που υποτίθεται ότι με ξέρει. Σταμάτα, ρε παιδάκι μου. Άστο, ρε Σταύρο, τι θες? Συγγνώμη. Τέλος πάντων, δεν μου συμβαίνει κάθε μέρα να συναντάω. Μια μελλοντική καλόγρια, ε? Όχι, βρε παιδί μου. Μια κοπέλα όμορφη, έξυπνη, ευαίσθητη. Και να πιστεύω ότι μεταξύ μας θα μπορούσε να συμβεί κάτι
ιδιαίτερο. Μα συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε για τις ζωές μας, λες και γνωριζόμαστε χρόνια. Παρόλο που είναι μερικές μέρες μονάχα. Αυτό είναι σωστό. Αλλά ξέρεις, εγώ σκεφτόμουν κάτι πιο. Πιο γήινο. Λυπάμαι, Σταύρο. Αλλά εγώ έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε εκείνον. Και είμαι έτοιμη να πανηθώ τα πάντα. Μάλιστα. Κοίτα. Ο αδερφός σου μια μέρα θα καταλάβει. Εμένα, άσε με. Σε θαυμάζω πάντως, να το ξέρεις. Αλήθεια το λες. Είσαι πολύ θαραλέα κοπέλα. Και χαίρομαι πολύ που γίναμε φίλοι. Και αν ποτέ χρειαστείς κάτι, εδώ είμαι εγώ. Ήξερα ότι μπορώ να βασιστώ σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αγάπη μου, δεν θα περάσω μοναχή βραδιά στο νοσοκομείο. Έβαλε να με αντικαταστήσουν. Αντριάννα! Αντριάννα! Άκου τι θα κάνουμε. Θα το κατεβάσουμε για λίγο. Έτσι. Μαμά, είχα ένα υπέροχο απόγευμα και δεν θέλω να μου το χαλάσεις. Λέγε λοιπόν ποιος ήταν. Κανείς. Ήταν ένας από αυτούς τους ανώμαλους που λένε προστιχόλογα στις γυναίκες. Ξέρεις τώρα. Όχι, μαμά, δεν ξέρω. Και έλεγα μήπως μου πεις εσύ. Αλλά την αλήθεια, μαμά. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο. Σε άκουσα και δεν μου φάνηκε σαν να ήταν τίποτα. Λέγε λοιπόν ποιος ήταν. Καλά, θα σου πω, μη φωνάζεις. Όχι. Άστο. Δεν θέλω να μου πεις ένα ακόμη από τα ψέματά σου. Βαρέθηκα. Σε βαρέθηκα. Γεια σας. Καλησπέρα. Ω, χαιρετίζω την πιο γοητευτική δικηγόρο της πόλης. Αντριάννα. Πώς από εδώ είσαι? Ένα δωμάτιο θα ήθελα. Θέλω να αισθάνεσαι εσάς στο σπίτι σου. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και καλή διαμονή. Εδώ πέρα θα σε έχουμε καλύτερα από πριγκίπισσα. Αχ, κάποια μέρα πρέπει να ξαπλώσω εγώ πάνω εδώ. Αλλά ποια θα είναι αυτή η μέρα. Αχ, τα χεράκια μου. Ουρανία. Έλα. Κάποιος έξω σε ζητάει. Εμένα. Ναι. Ποιος? Δεν ξέρω. Το μόνο που μου είπε είναι η Ουρανία ξέρει. Πάντως για να λέμε την αλήθεια δεν μου αρέσει καθόλου η φάτσα του. Πρέπει να τον διώξεις, δεν θέλω να τον δω. Ηρέμησε, παιδί μου. Πρέπει να τον διώξεις. Ουρανία, θα ηρεμήσεις. Μόνο να το πεις να φύγει. Πες του ότι δεν δουλεύω και εδώ. Δεν δουλεύω και εδώ. Αυτό θα πεις. Δεν δουλεύω τίποτα, μα δεν μου πεις ποιος είναι. Είναι ένας που του χρωστάω λεφτά, μωρέ, και με κυνηγάει παντού. Παντού, δεν με αφήνει ησυχία. Ακόμα και στο σπίτι παίρνει τηλέφωνο. Γεια σου, Μυρτώ. Γεια και σε σένα, Ορέστη. Η Κατερίνα Αργυρίου κάνει πάρτι απόψε και πανήθελε να πάμε μαζί. Εγώ. Σε πάρτι της Αργυρίου. Μαζί σου. Απορώ και που το σκέφτηκες. Δεν θα είναι κι άσχημα, θα έχει και DJ. Αλήθεια. Και θα έχει και πορτοκαλάδες και μπαλόνια. Και αργότερα θα παίξουμε μπουκάλα. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Μα γιατί? Μπορεί να είναι ωραία. Πάμε να δούμε. Εγώ πάλι προτιμώ να μείνω σπίτι μου. Γεια. Γεια. Λοιπόν, πρέπει να σκουφίσεις πολύ καλά τα μαλλιά σου, αλλιώς δεν έχει νόημα να βάζεις κρέμα. Γεια σου, μανά. Α? Γεια σου, Μυρτώ. Γεια.
Σπυλάκι, έλα εδώ που χώνασε εδώ δυο μέρες. Να τώρα, ρε μάνα, κόφτω. Φώναξε με τον Σταύρο. Σταύρο! Λοιπόν, εγώ πάω να φέρω την κρέμα που λέγαμε και εσύ κοίταξε εδώ πέρα. Έλα πέρα να το κλείνω το μετάκι. Σταύρο, εδώ. Ω, φιλαράκι. Πώς από εδώ. Λοιπόν, άκου. Ναι. Απόψε παίρνεις όσα CDA της έχεις, ναι, και το βράδυ ραντεβού στο Αργυρίου. Γιατί? Γιατί δεν βρήκα την Τζέι. Α, δηλαδή το εστιατόριο Αργυρίου σήμερα θα γίνει μεταμουσικής και μάλιστα AT's. Χα, χα. Η Κατερίνα κάνει πάρτι. Και δυστυχώς δεν βρήκα την Τζέι που της υποσχέθηκα. Mm. Και εννοώ κάποιον καλό. Όπως εσύ. Κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω τι έγινε, δεν γουστάρουμε. DJ Sigma. DJ Sigma. Ναι, είναι το καλλιτεχνικό σου. Δεν σου αρέσει. Γύρισε. Ποιος γύρισε? Εκείνος. Ποιος εκείνος? Ο πατέρας του Λουκά εμφανίστηκε ξανά. Άρα στις 9 ακριβώς είσαι εκεί, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Λοιπόν, έφυγα. Άντε, αγόρι μου, στο καλό. Γεια σου, μανά. Γεια σου, αγόρι μου. Ρε Σταύρο, μήπως είδες πουθενά αυτές τις κρέμες από τις καινούριες που φέραμε? Εκεί είναι, καλέ, με τα τζέλ. Α. Σταύρο. Παρακαλώ. Να σου πω λίγο. Τι λέγατε εσείς οι δύο εκεί? Άσε με, παιδάκι μου. Ούτε ένα πάρτι δεν μπορεί να οργανώσει χωρίς εμένα. Α, δηλαδή για το πάρτι της Αργυρίου λέει. Ακριβώς. Στην κονσόλα DJ Sigma, δηλαδή εγώ. Φαγητό, άφθονο ποτό και καλός κόσμος. Ουφ, επιτέλους, τις βρήκα. Λοιπόν, τι έγινε, είδες τίποτα? Mm-hmm. Αυτό θέλω. Αυτό? Κάπως φανταχτερό δεν είναι? Ακριβώς αυτό θέλω κι εγώ. Ναι. Να σε βρω και στο νοσοκομείο. Τέλος πάντων. Τα λέμε. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ξέχασα κάτι. Να σου πω, δεν θα έπρεπε να είσαι στο τρένο. Δεν μπορούσα να φύγω έτσι. Συνειδητοποίησα ότι όσο και να μην το ήθελα, έπρεπε να αποφασίσω τελικά. Καλά, και η δουλειά σου? Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Ναι, αλλά ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και θα υπάρξουν κι άλλες. Ναι, σωστά. Απλά δεν ήθελα να είμαι εγώ η ίδια που... Όταν σε είδα έτσι στεναχωρημένο, συνειδητοποίησα πόσο πολύ σε νοιάζομαι. Και ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Συνειδητοποίησες δηλαδή πόσο πολύ θέλεις να με παντρευτείς? Ναι. Ήρθε η ώρα να αποφασίσω οριστικά. Γεια σου, Ορέστη. Τι έκπληξη ήταν αυτή. Μα καλό δεν μου είχες πει ότι δεν θα ερχόσουν. Άλλαξα γνώμη. Δεν με ξέρεις τώρα. Θα πάμε μαζί μέσα. Εννοείται. Έλα. Λοιπόν, τα λέμε μετά, έτσι. Ωραία δεν είναι? Ναι, καλά είναι. Αλλά κι εσύ, στις ομορφιές σου βλέπω. Πολύ. Δεν θες να το χορέψουμε αυτό? Είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Μπα, δεν μπορώ να χορέψω.
χορέψω, μα δεν πιω. Έλα, πάμε στο μπαρ. Θέλω κάτι πολύ δυνατό. Αφιερωμέ σε όλους τους χορευτές της βραδιάς. Για πάμε. Τι γίνεται να διασκεδάσεις, θα καταφέρνω και μόνος μου εδώ. Όχι. Υποσχέθηκα ότι θα σε βοηθήσω. Κι άλλωστε αυτή η μουσική δεν μου πολύ αρέσει. Τι πράγμα δεν άκουσα. Λέω, αυτή η μουσική δεν μου πολύ αρέσει. Τι πάει να πει δεν σου αρέσει. Μαζί δεν διαλέξαμε το θέμα. Ναι, το ξέρω. Λέω, το συγκεκριμένο τραγούδι. Για δες ποιος είναι εδώ. Γεια σου, Μυρτώ. Γεια σου, Κατερίνα. Ωραίο πάρτι. Θέλεις να έχεις κάτι. Ναι, διψάω πολύ. Για πες μας λοιπόν, τι θα πιεις. Μάντεψε. Μυρτώ, άσε τα σκέρτσα. Δεν είσαι μόνο εσύ στο πάρτι. Τι ευγενικός που είσαι. Αν πάλι όμως σου αρέσει να σου συμπεριφέρομαι σαν ένα απλό μπάρμαν, παιδί, μία τεκίλα λευκή. Είδες που δεν την άφησα μόνο την αγαπούλα μου. Mm-hmm. Και τι άλλο θα κάνεις για την αγαπούλα σου. Εξαρτάται από το πόσο καλή θα είναι. Και επειδή είμαι απαιτητική, πρώτα θα δοκιμάσω και μετά θα σου πω. Μάλιστα. Κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως δεν τις φοβάμαι με τις εξετάσεις. Όχι, ε. Όχι. Στα λόγια μια χαρά σε βρίσκω. Μάλιστα, θα ήθελα αυτές οι εξετάσεις να διαρκέσουν πάρα πολύ. Ωραία, μα δεν καταλαβαίνεις κάτι, μπορούμε να κάνουμε επαναλήψεις. Καλό μου ακούγεται. Πάρα πολύ καλό. Μόνο που ο καθηγητής θα είμαι εγώ. Αντίρρηση. Όχι. Καμία. Καμία. Θεέ μου, πώς είσαι έτσι. Σαν ζόμπι είσαι. Έλα ρε μπαμπά. Και μην νομίζω ότι δεν ξέρω τι ώρα ήρθες εχθές. Μεσάνυχτα. Αφού άργησε να τελειώσει το πάρτι, τι θες να φύγω πρώτη σαν τη σαρτοπούτα. Ο ύπνος είναι η καλύτερη κούρα ομορφιάς. Σε μερικά χρόνια το δέρμα σου θα είναι χάλια. Ναι, και εγώ θα κάνω lifting. Καλημέρα. Αντριάννα. Καλώς την. Θα πιεις καφέ μαζί μας. Θα πιω, ευχαριστώ. Ποιος καλός άνεμος έφερε κοντά μας. Προφανώς κάτι τρέχει, έτσι. Βασικά, ναι. Α, το βρήκα. Είσαι έγκυος και θες να κάνεις έκτραση. Τι παιδί, Χριστέ μου. Άρχισες πάλι τις ανοησίες. Για λέγε. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να είναι και ο Ανδρέας εδώ. Αν είναι κάτι τόσο σημαντικό, να τον φωνάξουμε. Ναι, δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι θα το πεις μετά. Ευχαριστώ, Ηλία. Α, το βρήκα! Σε διαλέξανε στην Άσα. Καμία σχέση. Ο Κωνσταντίνος και εγώ παντρευόμαστε. Το είχαμε αναβάλει λόγω πένθους. Αλλά τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κοιτάξω κι εγώ την ευτυχία μου.
Χαίρομαι, κορίτσι μου. Με την ευχή μου. Μπράβο, αδερφούλα. Και επειδή εγώ δεν έχω σκοπό να παντρευτώ, ίσως έχετε τη μοναδική ευκαιρία να καμαρώσετε μία από τις δύο κόρες σας νυφούλα. Εκτός αν βρίσκαμε κανέναν ζαβό να σε πάρει. Σύμφωνα με τον πατέρα σου, ξέρεις πάντα τι κάνεις. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να αποδειχθεί ότι έχει δίκιο. Αυτή είναι δηλαδή η ευχή σου. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε ξανά κάποια άλλη στιγμή. Προς το παρόν πρέπει να φύγω. Δεν κάθεσαι καλύτερα? Τέτοιες χαρές δεν τις έχουμε κάθε μέρα. Ακριβώς. Πάω να το πω στον Ανδρέα. Για να χαρούμε όλοι μαζί. Και βέβαια οι γονείς μου τα έβαλαν μαζί μου. Και όχι ότι είχαν άδικο οι άνθρωποι, έτσι. Αλλά πες μου, ρε Ορέστη, ποιος θα το φανταζόταν ότι το πάρτι θα κατέληγε έτσι? Λες και μόλις άλλαξε η μουσική, αφηνίασαν. Λες δεν έχουν δίκιο αυτοί που ισχυρίζονται ότι το ροκ είναι του διαβόλου? Ναι, ακριβώς αυτό, τι να σου πω. Μωρέ, εγώ ξέρω εκεί μέσα ποιος ήταν ο ίδιος ο διάβολος προσωποποιημένος, αλλά τέλος πάντων. Αλλά και εσύ, ρε Ορέστη, ήταν ανάγκη να την φέρεις. Ποια να φέρω? Ποια, τη Μυρτώ. Αυτή χάλασε το πάρτι. Ναι, πες μας τώρα ότι εγώ φταίω που χάλασε το πάρτι. Εξάλλου μου είχε πει ότι δεν θα ερχόταν. Τώρα τι συνέβη και άλλαξε γνώμη, δεν ξέρω. Αλλά και εσύ, ρε Κατερίνα, φυρί το πας. Τι εννοείς τώρα, ε? Μα καλά ακόμα να καταλάβεις ότι κουστάρει το Λουκά. Α, βέβαια. Έτσι εξηγείται. Γι' αυτό και όταν χόρευα εγώ με τον Λουκά, πήγε και είπε στο Σταύρο να αλλάξει μουσική. Μπράβο, βρε, το κατάλαβες. Τι έγινε, πιτσουνάκια μου? Πότε θα γίνει το επόμενο πάρτι? Μωρέ, Αυτινή, σας χρειάζεται ένα καλό μάθημα. Πού θα μου πας? Πάρε ανάσα και κράτησέ τη. Άστη. Πάλι. Άστη. Οι πνεύμονές σου φαίνονται μια χαρά. Τώρα που το θυμήθηκα, τι έγινε στο πάρτι της Κατερίνας? Α, ψιλοπράγματα. Λίγη μπύρα στο πάτωμα, λίγη τούρτα που πετάχτηκε από εδώ και από εκεί. Ναι, καλά. Ο Γιάννης ακόμα συμμαζεύει και επισκευάζει. Το πρωί που πέρασε επειδή όρθωνε την πόρτα. Σοβαρολογείς. Άστο. Άστο. Παρακαλώ. Εμπρός. Εμπρός. Μα καλά είναι δυνατόν, έκανα πάλι λάθος. Έτσι φαίνεται. Ξέρεις τι λέω εγώ? Ότι παίρνουν εμάς και το κλείνουν μόλις ακούνε τη φωνή μου. Ε, τότε κάποια φάρσα θα είναι. Και πάλι. Και φάρσα να ήτανε, κάτι θα λέγανε. Θα βάλω να μας παρακολουθούν το τηλέφωνο. Έλα βρε αγόρι μου τώρα υπερβολές. Μπορεί. Αλλά τουλάχιστον έτσι θα μάθουμε ποιος μας κάνει φάρσες. Δύο φορές πήρανε πριν και μου το κλείσανε. Μπορεί να είναι κανένας θαυμαστής μου. Τι αστείο. Μπορεί να είναι και αυτό βέβαια. Ας το βρε παιδάκι μου τώρα αυτό. Έλα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Να σου πω την αλήθεια, δεν πήγαινε άλλο. Γιατί? Δεν ήσουν ευχαριστημένη από τη δουλειά σου, είχες πολύ καλή θέση. Τελικά δεν μπορείς να έχεις σχέση με κάποιον που συνεργάζεσαι. Αργά ή γρήγορα τα πράγματα χαλάνε. Τι να σου πω, με εσύ ξέρεις καλύτερα. Εντάξει, στην αρχή δεν μπορώ να πω, έχει το ενδιαφέρον του. Οι ματιές, οι τυχαίες συναντήσεις, τα αγγίγματα. Αλλά στο τέλος καταλήγει να είναι και αυτό μια συνήθεια. Χειρότερη και από το γάμο. Γι' αυτό έφυγες? Στο έχω ξαναπεί. Δουλειά και έρωτας δεν πάνε μαζί. Περίεργο δεν όμως. Και στην αδερφή μου έγινε κάτι παρόμοιο. Δηλαδή? Ήταν στο Παρίσι με έναν γοητευτικό καθηγητή της. Πολύ ερωτευμένος μαζί της, αλλά και πολύ παντρεμένος επίσης. Και όχι μαζί της. Άντρας, παιδί μου. Εσύ? Εγώ τι? Εσύ. Καλό θα ήταν να έχεις λίγο από κοντά τον άντρα σου. Ξέρεις, λένε ότι συμβαίνουν διάφορα στα νοσοκομεία κατά τις νυχτερινές βάρδιες. Αλήθεια. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν έχει τύχει ποτέ να σου αναφέρει ο Νίκος κάποιο πικάντικο περιστατικό με συναδέλφους του? Όχι. Τι να σου πω.
Λένε πάντως πως όσοι σχετίζονται λόγω επαγγέλματος με ασθένεια και θάνατο, όπως οι γιατροί και νοσοκόμες, παρουσιάζουν μια πιο ζωηρή συμπεριφορά. Ίσως ως αντίδραση, υποθέτω. Μάλλον εσύ έχεις πολύ ζωηρή φαντασία. Καλά, δεν μια κουβέντα είπα. Όχι μόνο μία. Άκου, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Νίκο. Μπορεί εσύ να μην ξέρεις τι σημαίνει αυτή η λέξη. Αλλά ο άντρας μου δεν είναι τέτοιος τύπος. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες. Εμένα πάντως δεν μου έχει τύχει άντρας που να μην είναι τέτοιος τύπος. Χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω την εμπειρία σου, σε αυτή την περίπτωση κάνεις λάθος. Εγώ πάλι θα έπαιρνα όρκο πως οι άντρες ενδιαφέρονται για ένα μόνο πράγμα. Ή μάλλον για δύο. Στήθος και οπίσθια. Εκτός από το δικό σου φυσικά. Θα κάνουμε τη μεταμόσχευση αμέσως μετά το πιερί. Κύριε καθηγητά, είναι πολύ πιο επίγον. Και κάτι ακόμη. Ασυνήθιστο. Ιδιαίτερα συνήθιστο θα έλεγα. Δηλαδή? Το μόσχευμα για τον Πιερίδη ταιριάζει απόλυτα στη Μαριτίνα. Μα τι εννοείς? Υπάρχει τόσο μεγάλη σηματότητα? Αυτό είναι πολύ σπάνιο. Το ξέρω, κύριε καθηγητά, και όμως υπάρχει. Γι' αυτό έλεγα. Μήπως να το ξανασκεφτόμασταν? Δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτα. Ο Πιερίδης νοσηλεύεται περισσότερο χρόνο εδώ. Οπότε θα μπει πρώτος. Είστε σίγουρος? Ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας του, όπως σου είπα, είναι πολύ σημαντικό δημόσιο πρόσωπο. Δεν χρειάζεται νομίζω να επεκταθώ. Το αντιλαμβάνομαι. Του υποσχέθηκα και δεν μπορώ να θετήσω το λόγο μου. Τελεία και πάμε. Συγγνώμη που ενοχλώ. Πέρασα να πάρω κάποια χαρτιά μου. Τα χρειάζομαι για την καινούργια μου δουλειά. Έλα, κάθισε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν είσαι άνεργη. Ναι, είδες τελικά. Ο Μάνης ήταν τυχερός. Ο Μάνης. Εγώ σε είχα για πιο φιλόδοξη. Νόμιζα ότι είχες υψηλότερους στόχους. Αγαπητέ μου, αυτό λέγεται απλά αναδίπλωση. Και εξάλλου, Μάνες, με εκτιμά ιδιαίτερα. Τώρα, άμα ένας τυφλός σε είπε όμορφη και εσύ το παίρνεις για κοπλιμέντο, τι να σου πω. Τα υπογεγραμμένα έγγραφα μπαίνουν στον κόκκινο φάκελο και όχι στον μπλε. Εγώ τα βάζω όπου θέλω. Και μην ξεχνάς ότι δεν δουλεύεις πια εδώ. Και είναι καλύτερα για μένα, να το ξέρεις. Καλύτερο είναι για όλους μας, πίστεψέ με. Αλλά τι συμβαίνει, Ανδρέα? Σε βρίσκω κάπως νευρικό, να το πω, αγχωμένο, να το πω. Να μη σε αφορά. Κι όμως κάποτε ήμουν ιδανική στο να βρίσκω λύσεις. Κοίταξε, οι καιροί αλλάζουν και ουδείς αντικατάστατος. Βρήκες ήδη αντικαταστάτρια, λοιπόν. Να μου δώσετε στοιχεία της, να την ενημερώσω την κοπέλα για το τι πρόκειται να συναντήσει εδώ μέσα. Βλέπεις, όσοι αξίζουν, δεν εκτιμούνται αναλόγως. Τι έγινε, Εύα? Ζηλεύουμε? Εγώ? Κάνε μου τη χάρη. Δεν χάνω πια τον ύπνο μου για σένα. Εύα. Κρίμα πάντως, γιατί εμείς ήμασταν πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Υπήρχε ανάμεσά μας μια διακριτική συνενοχή. Αυτό πιστεύω να το θυμάσαι. Αν αυτό σου κάνει να χαίρεσαι, ναι. Δεν το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, τι έγινε, μίλησες με τον καθηγητή? Ναι, μίλησα. Η Μαριτίνα θα μπει δεύτερη στη λίστα. Το πιστεύω. Καλά δεν είδα τις εξετάσεις. Τις είδε. Και τι πιστεύει, ότι ο Πιερίδης είναι σε χειρότερη κατάσταση? Όχι, απλά πιστεύει πως ο Πιερίδης νοσηλεύεται περισσότερο καιρό και... Ο Πιερίδης όμως δεν κινδυνεύει να πεθάνει. Στο κάτω-κάτω η νεότερη ασθενής έχει πάντα προτεραιότητα. Το ξέρω, Λίδα, μα... Μα τι, μα, η κατάστασή της επιδεινώνεται ραγδαία. Ούτως ή άλλως θα είναι ένα θαύμα καταφέρουμε να τη σώσουμε. Όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι η Ρόλα Ζάρου είδε τις εξετάσεις. Σου είπα τις είδε, αλλά ο Πιερίδης είναι φίλος του. Και μην ξεχνάς, είναι επιφανές πρόσωπο. Νίκο, τι μου λες τώρα, καταλαβαίνεις τι λες? Είμαστε γιατροί, καθήκον μας είναι να σώζουμε τους ασθενείς. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Όχι τους δικούς μας φίλους ή γνωστούς. Κοίταξε, είπαμε ότι η Μαριτίνα μπορεί να πάει στο εξωτερικό. Ναι, μπορεί να πάει στο εξωτερικό, φυσικά.
Αφού οι γονείς της έχουν την οικονομική δυνατότητα γι' αυτό, όμως είναι τσιγκούνιδες, γι' αυτό παραμένουν εδώ. Νίκο, τι μου λες τώρα. Λίδα, ο Λαζάρου ήταν ξεκάθαρος. Είναι αμετάπιστος. Ωραία. Ας στείλουμε τον Πιερίδη στο εξωτερικό. Αυτός τουλάχιστον μπορεί να πληρώσει. Ειλικρινά δεν. Μη μου σηκώνει τα χέρια. Ξέρεις ότι μέσα εκεί έχουμε ένα κοριτσάκι 15 χρονών που πεθαίνει. Άσε, θα ανοίξω εγώ. Τρα, τι είναι. Γεια σου, Ρανία. Γεια σου, Σταύρο. Σε δύο λεπτά είμαι έτοιμη, φύγαμε. Εντάξει, εντάξει, μην βιάζεις, έχουμε χρόνο. Πώς μας φάνηκε το παρτάκι χθες? Καλά. Έχω πάει και σε καλύτερα. Πάντως, φίλε μου, εγώ το αποφάσισα. Δεν γουστάρω με τίποτα να ξανακάνω το DJ. Μα βέβαια, μόνος μου εγώ πίσω από την κονσόλα, όλος ο κόσμος χορεύει και διασκεδάζει. Να χτενιστώ και φύγαμε. Εντάξει. Μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη? Ναι. Μπορείς να την προσέξεις για μένα? Γιατί? Έχω την εντύπωση ότι βλέπει κάποιον. Ποιον? Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά συμβαίνει κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Έλα, μωρέ Λουκά, έχεις πάλι τα ίδια τώρα. Εσύ, όλο κάτι περίεργα τηλεφωνήματα. Μας παίρνουν τηλέφωνο και όταν το σηκώνω δεν απαντάει κανένας. Ωραία, ρε φίλε, κάποιος θα κάνει φάρσα, απλό είναι. Να σου πω την αλήθεια, σκεφτόμουν να ζητήσω να μας βάλουν το τηλέφωνο που παρακολούθησε. Μήπως υπερβάλλεις λιγάκι τώρα? Εσύ, Σταύρο, βοήθησε με. Στο κάτω-κάτω, εσύ δεν παρατήρησες ότι τον τελευταίο καιρό είναι κάπως περίεργη? Κάτι μας είπες τώρα, οι γυναίκες μονίμως περίεργες είναι. Τώρα το ανακάλυψες εσύ. Άσε με, ρε Σταύρο, θα με βοηθήσεις ή όχι? Τι θέλεις πάλι, μητέρα? Το σχέδιο σου είναι έρυψο κίνδυνο, Αντρέα. Μητέρα, μην ανησυχείς. Ο συμβολιογράφος δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα. Θα του πάω και μια κοπέλα, θα υπογράψει ως νεφέλη με ψεύτικα χαρτιά και τελειώσαμε. Αντρέα, δεν με πείθεις. Σε πείθω, δεν σε πείθω, ο Αμερικανός επιμένει και βιάζεται. Αν δεν κλείσω αυτή τη συμφωνία, καταστράφεται. Και νομίζω ότι είναι εύκολο να βρεις μια κοπέλα να δεχτεί να πάρει μέρος σε αυτή την απάτη και την περιαπάτη πρόκειται. Μπορώ να σου πω ότι την έχω δει κιόλας. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή η γυναίκα πρέπει να είναι απολύτου εμπιστοσύνης? Και αυτό το ξέρω. Ποια είναι? Ποια σκέφτηκες? Γνωρίζω. Αφού σκέφτηκα όλα όσα σωστά προανέφερες, διάλεξα την Εύα Αργυρίου. Για να καταλάβω, μιλάμε για τη γνωστή Εύα. Ακριβώς. Ο συμβολιογράφος δεν έχει δει ποτέ την Εφέλη. Θα καταλαβαίνεις ότι αυτή η γυναίκα... Μητέρα, η Εύα το θέλει όσο και εγώ. Και μην ξεχνάς ότι είναι φιλόδοξη. Αυτό είναι που φοβάμαι. Είναι μια μικρή αριβίστρια. Θα έκανα τα πάντα για να ανέλθει. Πρόσεχε, Αντρέα, σε παρακαλώ, πρόσεχε. Ξέρω τι κάνω. Μένει μόνο να την πείσω. Και ξέρω πώς να το κάνω. Δηλαδή δεν ευχαριστήθηκες? Πάντως δεν τρελάθηκα. Ναι, εσύ είσαι και λίγο υπερβολικός, ε. Τι υπερβολικός, Βερουρανία μου? Εδώ σου λέω ότι ο άνθρωπος θα είναι ως αχλός. Δεν μπορείς να φανταστείς. Κάτι γελή ανέκδοτα, δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Ανέκδοτα είπα ότι έλεγε. Πώς κάνεις έτσι? Μα τι συμβαίνει? Θα είναι τόσο ποτέ από αυτό τον εφιάλτη. Λοιπόν, όπως βλέπεις αυτή την τομή, στο ισχύο τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Θα αρχίσουμε. Χαίρετε. Κύριε καθηγητά, μας θέλετε κάτι? Εσύ πρέπει να ετοιμαστείς για την εγχείρηση, γιατί έρχεται το μόσχευμα του Πιερίδη. Με συγχωρείτε που επεμβαίνω, κύριε καθηγητά, όμως είναι αντιδεοντολογικό να εγχειρήσουμε έναν ασθενή από τη στιγμή που υπάρχει άλλος ή κρισιμότερη κατάσταση. Αν εννοείς τη Μαριτίνα Ρίγα, είναι δεύτερη στη λίστα. Ναι, αλλά επόμενο μόσχευμα μπορεί να κάνει να έρθει σε μέρες ή ακόμα και σε μήνες. Και ξέρετε ότι το κοριτσάκι πεθαίνει. Σας παρακαλώ. Η Μαριτίνα μπορεί να δεχτεί και αυτή το μόσχευμα. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στη σπάνια περίπτωση όπου και οι δύο ασθενείς είναι συμβατοί. Όντως είναι μια σπάνια περίπτωση, αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Πάρτε το σαν ένδειξη, σαν ένα σημάδι. Ένα σημάδι ότι πρέπει πάση θυσία να σώσουμε αυτό το κοριτσάκι. Σας παρακαλώ, ας μπει πρώτη στη λίστα μας. Γιατρέ Αργυρίου, ο Πιερίδης οδεύει σε ολική υπατική ανεπάρκεια, γι' αυτό θα χειριστεί πρώτος. Νίκο.
Λίδα, το ύπαρ του Πιερίδη πραγματικά είναι ατροφικό. Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Μπορεί ο Πιερίδης να είναι σημαντικό πρόσωπο, όμως εγώ ξέρω ότι Μαριτίνα Ρίγα ως νεότερη προηγείται. Κι εγώ ξέρω πως ανακατεύεστε εκεί που δεν έχετε καμία δικαιοδοσία. Εγώ είμαι αυτός που θα αποφασίσει ποιος θα χειριστεί πρώτος γιατρέα Αργυρίου. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Με συγχωρείς. Συγγνώμη, το θέμα μας είναι αυτός ο τύπος εκεί. Είναι εδώ, παιδάκι μου, εδώ! Ποιος είναι αυτός? Δεν μπορώ να σου πω. Απλά δεν πρέπει να με δει, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Για πες μου τώρα, κοίτα τι κάνει, κοίτα τι κάνει. Πού το ξέρω αυτό το τύπο, πού το ξέρω? Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνει? Τίποτα. Δεν πιστεύω να έχεις μπλέξει με κανένα μανιακό. Όχι, μωρέ, όχι. Απλά δεν πρέπει να με δει. Για κοίτα τώρα, μήπως κάνει καμιά κίνηση να φύγει. Καμία. Και από ό,τι μου φαίνεται, δεν θέλει να το κουνήσει ρούπι από εκεί. Αχ, Θεέ μου, κι άμα δεν το κουνήσει ρούπι αυτός, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στο μαγαζί, γιατί θα μας δει. Εκτός αν διακτηνιστούμε. Τώρα δεν είναι ώρα για χιούμορ. Καλά, πώς κάνεις έτσι, ένα αστείο είπα. Λοιπόν, για πες μου, τι κάνει. Καμία αλλαγή. Αλλά μου φαίνεται ότι αν συνεχίσουμε αυτό το Χριστούλη, θα μας πάρει χαμπάρι. Το λέω να το ξέρεις. Αχ, δίκιο έχεις. Λοιπόν, κοίταξε τι θα κάνουμε. Εσύ θα πας στο μαγαζί και εγώ θα γυρίσω πίσω. Τι λες, παιδάκι μου, τι θα πω στην Έλενα? Δεν ξέρω. Πες ό,τι θέλεις. Πες κάτι. Εγώ φεύγω. Γεια. Ουρανία. Ουρανία, μην φοβάσαι. Θα μπούμε μαζί μέσα. Έλα εδώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Γεια. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Η σαμπάνια την κερνάει ο κύριος Αλέξανδρος Μαρκάτης. Σύντομα θα χαρεί την κόρη του Νιφούλα. Στην υγειά των Μελονύμφων, λοιπόν. Αλλά και στην υγειά του πατέρα της Νύφης. Στην υγεία της αγαπημένης μου Αντριάνας. Της αξίζει. Στην υγειά της. Πάλι καλά που το πήραν απόφαση να λες. Πάλι καλά δεν λες τίποτα. Τώρα σου πω ότι δεν σε ζηλεύω, θα σου πω ψέματα. Εγώ έχω φορτωθεί 3 ανήπαντρες κόρες. Τώρα βέβαια η Κατερίνα είναι πολύ μικρή ακόμα, αλλά όπως και να έχει το πράγμα. Έλα, έλα, μην κρινιάζεις. Θα έρθει και η ώρα του. Και μια που μιλάμε για τα παιδιά, πρέπει να σου πω ότι μίλησα με τον Αντρέα. Ναι, σου είπε για την απόλυση της Εύας. Περίπου. Μου είπε ότι ήταν δική της απόφαση να φύγει. Της Εύας. Η Εύα ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τη δουλειά της. Δεν ξέρω. Είχανε, λέει, μια διαμάχη και απάνω στα νεύρα. Τι να σου πω τώρα. Αυτές οι αποφάσεις, Αλέξανδρε, δεν παίρνονται βιαστικά, ούτε εν θερμό. Συμφωνώ, αλλά κοίταξε, τώρα ξέρεις και το χαρακτήρα του Ανδρέα, δεν είναι καθόλου βολικός. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του και αντιδρά με τον τρόπο του. Για πες μου όμως, έτσι ειλικρινά, μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο? Όχι, από ό,τι ξέρω δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν μιλάς όμως και εσύ με την Εύα. Με συγχωρείτε να σας διακόπτω. Κύριε καθηγητά, ήθελα να σας παρακαλέσω να επανεξετάσετε το ζήτημα της μικρής Ρίγα, γιατί μεταμόσχευση, ξέρετε. Η κατάστασή της είναι επίγουσα. Νομίζω ότι δικαιούται να έχει προτεραιότητα. Κι εγώ νομίζω ότι ήμουνα απόλυτα σαφής, γιατρέ. Δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, σας παρακαλώ. Ακούστε με ένα λεπτό. Ξέρω πολύ καλά ότι ο Πιερίδης περιμένει πολύ καιρό για τη μεταμόσχευση και πως η κατάστασή του είναι σοβαρή. Όμως μια δηλητηρίαση σαν αυτή της Μαριτίνας Ρίγα, ξέρετε ότι μπορεί να αλλάξει τους σηματοχημικούς παράγοντες του οργανισμού και να οδηγήσει σε κόμμα. Δεν φαντάζομαι να έρθετε εδώ για να μου κάνετε διάλεξη. Αν πήρα αυτή την απόφαση, θα έχω τους λόγους μου. Εκτός και αν τους αμφισβητείτε. Όχι, βέβαια, δεν τους αμφισβητώ. Σας παρακαλώ, γιατρέ Αργυρίου. Δεν μπορούμε να χάνουμε πολύτιμο χρόνο με άσκοπες κουβέντες.
να σεβόμαστε τις προτεραιότητές μας. Νίκο. Με συγχωρείς, Λίδα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ειδοποιήστε τον γιατρό Ευθυμίου να έρθει στο χειρουργείο για τη μεταμόσχευση του κυρίου Πιερίδη. Μάλιστα, γιατρέ. Εδώ κοντά, παρακαλώ. Πώς σκύεις εδώ εσύ τέτοια ώρα? Θα πάω πιο αργά από το γραφείο. Α, μάλιστα. Για πες μου, Δεσποινής μου, κάτι σε παρακαλώ. Πριν από λίγο ήταν εδώ ο Αλέξανδρος και μας είπε ότι δεν σε απολύσανε από το γραφείο, αλλά παραιτήθηκες εσύ. Είναι αλήθεια? Ναι, είναι αλήθεια. Μπα, και μπορώ να μάθω το λόγο. Δεν καταλαβαίνω τώρα, γιατί ασχολείστε ακόμα με αυτή την ιστορία. Αμπά, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Να μας συγχωρείτε που στενοχωρηθήκαμε επειδή απολύθηκες από την δουλειά σου. Εβά, είμαστε οικογένεια. Δηλαδή δεν πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει. Ωραία λοιπόν, αφού θέλετε να μάθετε, να σας πω. Ε. Μου φέρονταν λες και είμαι μια απλή γραμματέας. Ενώ είχα και παραπάνω αρμοδιότητες και περισσότερες ευθύνες. Για να μην πω για τα προσόντα μου, βέβαια, που είναι πολύ περισσότερα. Και αυτό ήταν λόγος να παρατήσεις τη δουλειά σου. Ακριβώς. Προσέχω πάρα πολύ τη δουλειά μου και αν αυτό δεν εκτιμηθεί... Κορίτσι μου, μήπως παρά είσαι περήφανη. Ένα λοιπόν μπορεί και να είμαι. Πού είναι το κακό? Το κακό είναι ότι όταν τραβάς το σκηνή αργά ή γρήγορα θα σπάσει. Και μπορεί να πέσεις και να χτυπήσεις. Ξέρεις πόσα έχουμε καταπεί εγώ με τη μάνα σου. Πιθανόν. Εγώ όμως δεν είμαι σαν κι εσάς. Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία δεν υποχωρώ. Εγώ θέλω να παίρνω αυτά που μου αξίζουν, αυτά που δικαιούμαι. Ξέρεις, είναι και κάτι άλλο που δεν το έχω καταλάβει. Εσύ μέχρι τώρα ήσουν ενθουσιασμένη από τη δουλειά σου. Τι έγινε κι έτσι, από τη μια στιγμή στην άλλη, δηλαδή αποφάσισες ότι οι άνθρωποι εκεί δεν σου φέρονται όπως σου αξίζει? Γιατί ανησυχείτε τόσο? Είμαι πολύ ευχαριστημένη στο Μάνηση. Δεν σας αρκεί αυτό? Πώς αισθάνεσαι? Αδύναμη. Πολύ αδύναμη. Πώς είναι, γιατρέ? Προς το παρόν η κατάστασή της έχει σταθεροποιηθεί. Αν υπάρξουν επιπλοκές όμως, θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε μεταμόσχευση ύπατος. Έχει μπει ήδη σε λίστα αναμονής, όμως δεν υπάρχει διαθέσιμο μόσχευμα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας. Και τι πρέπει να γίνει? Μία λύση είναι να πάτε τη Μαριτίνα στο εξωτερικό, άμεσα. Και υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να πληρώσουμε για τη μεταμόσχευση? Είναι πολύ πιθανό. Στις κλινικές εκεί έχουν πολύ μικρή λίστα αναμονής, που σημαίνει ότι μπορεί η μεταμόσχευση να γίνει άμεσα. Και είναι άριστα εξειδικευμένα νοσοκομεία. Είναι τόσο σοβαρά λοιπόν? Σας είπα, αν υπάρξουν επιπλοκές. Είναι η μόνη λύση όμως, δυστυχώς. Και είναι ακραία εκδοχή, αλλά μιλάμε για τη ζωή της πια. Μακάρι να μπορούσαμε να στείλουμε τη Μαριτίνα όπου χρειάζεται. Αλλά δυστυχώς βλέπετε η οικονομική μας κατάσταση. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν έχουμε αυτά τα χρήματα. Καλά, τι λέτε τώρα, ντρέπεστε, αν είναι ποτέ δυνατόν. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα δούμε τι μπορεί να καλύψει η ασφαλειά σας. Γιατρέ, σας παρακαλώ, κάντε ό,τι μπορείτε. Αν είναι δυνατόν να εγχειριστεί εδώ η Μαριτίνα. Θα σας το χρωστάμε για πάντα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ τίποτα. Να είστε σίγουροι όμως ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Γεια σας. Γεια σας, παρακαλώ, θέλετε κάτι? Ναι, ψάχνω την κυρία Ουρανία Λαβάκη, μου είπαν ότι δουλεύει εδώ. Ναι, και πολύ σωστά σας είπαν. Και αν είμαστε τυχεροί, από λεπτό σε λεπτό θα έρθει. Μπορώ να την περιμένω? Βεβαίως, στο σαλόνι, περάστε, καθίστε. Σας ευχαριστώ. Έχει και περιοδικά αν θέλετε να διαβάσετε. Γυναικεία βέβαια, αλλά όλο και κάτι ενδιαφέρον θα βρείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Τι θέλει αυτός εδώ, τι σας είπε? Και εσύ γιατί με ρωτάς, τι σε νοιάζει? Την Ουρανία ψάχνει. Φαντάζομαι θα πει εκείνη τι θέλει, αν δεν είσαι να έρθει σήμερα. Τέλος πάντων, κάνω μια χάρη, σε παρακαλώ. Επειδή έχω πάρα πολύ δουλειά, βγάλε σε 15 λεπτά τη μάσκα της κυρίας. Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
Αργάτη, τι έκπληξη είναι αυτή. Καθίστε, καθίστε παρακαλώ. Σίγουρα θα έχετε κάτι σημαντικό για να έρθετε ως εδώ. Πολύ σημαντικό. Σας ακούω. Πώς μπορώ να βοηθήσω. Μέχρι τώρα βοηθούσα εγώ, έτσι δεν είναι. Δεν καταλαβαίνω, τι. Και πώς μου το ξεπλήρωσες. Αρπάζεις τη γραμματέα μου. Προφανώς εννοείται τη Δεσποινίδα Αργυρίου. Εννοείται. Η Αργυρίου ήταν υπάλληλός μου. Ή μήπως δεν το ξέρατε. Φυσικά. Αλλά μου είπε πως απολύθηκε. Και δεν κάνατε ένα τηλεφώνημα να το επιβεβαιώσετε. Μα πώς θα μπορούσα να φανταστώ. Πίστεψα τη Δεσποινίδα Αργυρίου. Μα εσύ. Δεν μ' αρέσει να μ' αγνοούν. Αν θέλεις οι επιχειρήσεις μας να εξακολουθήσουν να έχουν καλές σχέσεις, θα σε συμβούλευα να σκεφτείς τις όποιες συνέπειες. Μα εννοείται. Πως είναι σημαντικό για μένα να έχουμε καλές επαγγελματικές σχέσεις. Σας ζητώ συγγνώμη να θελάμω σας πρόσβολα. Και νομίζεις με μία συγγνώμη διορθώνονται όλα. Αν δεν θες να διακοπεί η συνεργασία μας, ξέχνα την Αργυρίου. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε. Περάστε και έρχομαι. Εμπρός. Ουρανία, μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις τι κάνεις ακόμη στο σπίτι σου. Έχουμε ένα σωρό ραντεβού για σήμερα. Δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Πνίγομαι. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να έρθω. Σήμερα μου έτυχε μια πολύ μεγάλη αναποδιά και δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι. Δεν έχω χρόνο ούτε να ακούσω αυτά που μου λες. Σε παρακαλώ, έλα γρήγορα. Λυπάμαι, αλήθεια σας λέω, μου είναι αδύνατον. Σοβαρολογείς τώρα. Ωραία, ωραία, ουρανία μου, κανένα πρόβλημα. Μείνε σπίτι σου. Ή καλύτερα μείνε για πάντα σπίτι σου. Θα βρω άλλη στη θέση σου. Σας παρακαλώ, κυρία Έλενα, προσπαθήστε να με καταλάβετε. Αυτό που μου έτυχε. Και δεν μπορώ να το αναβάλω. Άλλωστε, δεν έχω ξαναλείψει ποτέ από τη δουλειά. Τι να σου πω, υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν μεγάλη ανάγκη από δουλειά. Προφανώς δεν ανήκεις αυτές. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Έλενα, εσείς ξέρετε περισσότερο από τον καθένα πόσο έχω ανάγκη αυτή τη δουλειά. Ωραία. Αφού λοιπόν έχεις ανάγκη από δουλειά, να είσαι εδώ σε 10 λεπτά. Διαφορετικά απολύεσαι. Έγινε σαφής. Η συμπεριφορά της Αργυρίου είναι ανυπόφορη. Έχει αυτό το σύνδρομο του πρώτου μαθητή. Είναι ολοφάνερο. Και επιπλέον με αμφισβητεί και μάλιστα μπροστά σε κόσμο. Ναι, αλλά είναι καλή γιατρός. Συναισθηματική, αλλά καλή. Στη δουλειά μας δεν υπάρχουν περιθώρια για συναισθηματισμούς, Νικό. Και όταν αποφασίζω κάτι, δεν θέλω να αμφισβητείτε. Πού ακούστηκε αυτό, όχι πες μου. Πού ακούστηκε. Να αμφισβητεί το διευθυντή. Στις μέρες μου αυτό ήταν αδιανόητο. Δίκιο έχεις. Μόνο που οι ασθενείς είναι ενθουσιασμένοι μαζί της. Τους είναι πάρα πολύ αφοσιωμένοι. Καλό προαίρετη, με ένα χαμόγελο στα χείλη είναι. Αν είναι να κρίνουμε τους γιατρούς με το πόσο χαμογελαστή είναι, σε παρακαλώ, Νικό. Συγγνώμη για το ξέσπασμα. Άλλωστε, εσύ πρέπει να προετοιμαστείς. Ναι, καλό είναι να πηγαίνω, ε. Κοίτα, Νικό. Μην νοιάζεσαι εσύ γι' αυτά. Έχεις πολύ σοβαρή εγχείρηση να κάνεις. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και θέλω να μου προσέξεις το φίλο μου τον Πιερίδη. Μην είναι ήσυχος. Είναι σε καλά χέρια. Έστειλα το φάξ στον έμπορο στην Κοζάνη. Κύριε Μάνεση, μ' ακούτε? Συγγνώμη, αλλά κοιτούσα κάτι συλλογισμούς και ήμουν απορροφημένος. Σας έλεγα ότι έστειλα όλα τα φάξ σχετικά με την υπογραφή των νέων συμβολέων. Είσαστε καλά? Όχι και τόσο. Αισθάνομαι κάπως κουρασμένος σήμερα και αρκετά πιασμένος. Καταλαβαίνω. Θα κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται για να είσαστε ήρεμος στη δουλειά σας. Για ποια συμβόλαια μου έλεγες? Για εκείνα που μου αφήσατε με τους προμηθευτές. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μην ανησυχείτε. Έχω ετοιμάσει όλα τα σχετικά έγγραφα. Και έτσι τώρα μπορώ να ασχοληθώ με ό,τι άλλο επήγει. Δηλαδή, έχετε στείλει ήδη τα πάντα? Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ να υπερηφανεύομαι για την ταχύτητά μου. Που είναι βασικό προνόμιο μιας καλής γραμματέως. Δεν βρίσκεται?
Δεσποινή Σέβα, έχετε την καλοσύνη σας, παρακαλώ να κλείσετε λίγο την πόρτα. Φυσικά. Θέλω να συζητήσουμε κάτι. Κάτσε. Σας ακούω. Εύα, ξέρεις πώς σε εκτιμώ. Ναι, και σας ευχαριστώ. Και εγώ κάνω ό,τι καλύτερο για να μην σας απογοητεύσω. Δυστυχώς όμως υπάρχει πρόβλημα. Σας παρακαλώ πολύ να καλέσετε τον προμηθευτή μας. Θα ακυρώσουμε τη συμφωνία. Δεν καταλαβαίνω. Τα κοίταξα όλα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι συμβαίνει τώρα? Εδώ είναι το συμβόλαιο, το ΦΠΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές. Είναι όλα εντάξει. Ακριβώς εκείνο το θέμα. Ο εργαζόμενος κοστίζει τον εργοδότη σχεδόν τα διπλά. Ναι, το ξέρω, λόγω των εισφορών. Μόνο που η εταιρεία μου δεν αντέχει αυτά τα έξοδα. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Μάνηση. Δεν θα με προσλάβετε? Δυστυχώς, δυστυχώς. Ξεφεύγω πολύ από τον προϋπολογισμό. Έκανα λάθος εκτίμηση. Λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ. Αν το πρόβλημα είναι η πρόσληψη, θα βρούμε κάποια λύση. Δεν νομίζω. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει. Να δουλέψω ως μαθητευόμενη ή με σύμβαση. Πολύ δύσκολο το βλέπω γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν εκτιμάτε τις ικανότητές μου? Ούτε συζήτηση, το αντίθετο. Η συνεργασία μας ήταν πολύτιμη για μένα. Άρα, κύριε Μάνηση, θα βρούμε κάποια λύση. Σας παρακαλώ, Δεσποινή Αργυρίου, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα πρέπει να υποχωρήσετε. Και εγώ άλλωστε αυτό έκανα. Δεν μπορεί να με διώχνετε και να μην μου δίνετε μια λογική εξήγηση. Ήταν δική μου επιπολότητα, Δεσποινή μου. Η εταιρεία μου είναι μικρή. Δεν αντέχει πολλούς υπαλλήλους. Και αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, δεν μπορώ να προσλάβω κι άλλο προσωπικό. Πρέπει να μου το λέω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ο αναισθησιολόγος είπε ότι δεν υπάρχουν αντεδείξεις για τον Πιερίδη. Νίκο, μπορώ να σου πω ένα λεπτό? Ναι, μια στιγμή. Ετοιμάστε το χειρουργείο και έρχομαι. Σ' ακούω. Απορώ μαζί σου, ειλικρινά. Γνωρίζεις ότι η απόφαση του καθηγητή Λαζάρου είναι λανθασμένη. Οι δείξεις του Πιερίδη για το συγκεκριμένο μόσχημα είναι κατάλληλοι. Οι πιθανότητες να το αποβάλει ο οργανισμός είναι ελάχιστες, σχεδόν μηδενικές. Και κάτι ακόμα, Λίδα. Ο Πιερίδης περιμένει πάρα πολύ καιρό για αυτή την εγχείρηση. Οι νέοι έχουν προτεραιότητα. Και η κατάσταση της Μαριτίνας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Σε παρακαλώ, μην φωνάζεις. Δεν ήταν δική μου απόφαση. Η δηλητηρίασή της είναι οξία. Ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει η ζωή της. Τι θέλεις να πεις με αυτό? Πως η ζωή του Πιερίδη δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Τι νομίζεις δηλαδή, ο Λαζάρο πήρε έτσι μία απόφαση αβίαστα? Οι γονείς της Μαριτίνας δεν μπορούν να τη στείλουν σε εξωτερικό, σε αντίθεση με τον Πιερίδη. Και τι σημαίνει αυτό? Θα σώνουμε τους ασθενείς μας ανάλογα με τη φορολογική τους δήλωση? Όχι. Ας το σώζουμε ανάλογα με τη θέση τους σε μία λίστα. Ή ακόμα καλύτερα, ανάλογα με τις γνωριμίες τους. Λίδα, βάλε μία τελεία. Ο Λαζάρο το είπε. Ο Πιερίδης προηγείται. Το άκουσες πάρα πολύ καλά. Φυσικά και το άκουσα. Και τι θα γίνει με αυτό? Ας χάσει τη ζωή της μια 15χρονη. Σημασία έχει ο φίλος του Λαζάρου? Μάθημα επαγγελματικής ηθικής, αλήθεια. Νομίζω πως υπερβάλλεις πάντως. Αλήθεια. Μόνο που εγώ αγωνίζομαι για το σωστό. Το ίδιο περίμενα και από σένα. Εμπρός. Συγγνώμη, ενοχλώ. Έλα, πέρασε. Όλα καλά? Ναι, ναι. Μια μικρή λεπτομέρεια μόνο. Τι, συνέβη τίποτα στη μάσκα ομορφιάς, κύριε Σκαρζή? Προς Θεού, όχι, αλίμονο, όλα καλά. Α, κάτσε να κοιτάξω, να είμαστε σίγουροι. Για άλλο σας ήθελα. Είδατε εκείνο τον άντρα, έτσι? Ναι, τον είδα, και λοιπόν. Είναι εξαιτίας αυτού του άντρα που η Ουρανία δεν μπορεί να έρθει σε δουλειά σήμερα. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ σοβαρή οικογενειακή λόγη βλέπω. Προσπαθήστε να καταλάβετε, σας λέω την αλήθεια. Δεν πρέπει να δει αυτό τον άντρα. Και γιατί δεν πρέπει να δει αυτό τον άντρα? Τώρα αυτό δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά. Ωραία, μπράβο Σταύρο. Μπορεί να μην ξέρεις το λόγο, αλλά την υπερασπίζεσαι. Για κορόιδο μου περνάτε. Κυρία Ελένα, αποκλείεται να μην είναι κάτι σοβαρό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, πιθανόν. Αλλά οι πελάτες περιμένουν και εγώ έχω βαρεθεί και εσένα και την Ουρανία. Σας παρακαλώ, βοηθήστε τη αυτή τη φορά. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σταύρο, της έχω ήδη δώσει μια ευκαιρία. Αν η Ουρανία δεν είναι εδώ μέσα σε 10 λεπτά, να της πεις ότι απολύεται, σε παρακαλώ. Έγινε σαφής?
Έχασε τις αισθήσεις της. Γρήγορα, οξυγόνο. Ο σφιγμός της είναι πολύ χαμηλός. Μάλλον πρόκειται για εκτεταμένη αιμορραγία. Χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση. Τον καθηγητή Λαζάρου, παρακαλώ. Εδώ γιατρός Αργυρίου. Είναι επίγον. Ουρανία. Ουρανία, ο Σταύρος είμαι. Έλα, βρε Σταύρο, μου κόψες τη χολή. Τώρα έφευγα. Να μην κάνεις καμία κίνηση. Μην κουνηθείς από εκεί που είσαι. Κάτσε εκεί. Γιατί? Τι είναι, Σταύρο? Ο τύπος, παιδάκι μου, αυτός. Είναι εδώ. Σε περιμένει στο σαλονάκι. Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Μέχρι εκεί έφτασε το θράσος του. Και από ό,τι μου φαίνεται, δεν έχει σκοπό να το κουνήσει ρούπι από εδώ μέσα. Θεέ μου, τι θα κάνω. Η Έλενα μου είπε ότι θα με απολύσει αν δεν έρθω. Ναι, το ξέρω κι αυτό. Μίλησα μαζί της. Σταύρο, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Δεν πρέπει να τον συναντήσω αυτόν τον άντρα. Και τι να κάνω δηλαδή, βρε Ουρανία, να βάλω βόμβα στο μαγαζί? Σε παρακαλώ, σκέψου κάτι, σε γετεύω. Τι, να το σκοτώσω? Δεν πρέπει να τον δω, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Καλά. Λοιπόν, κάτσε εσύ εκεί όπως είπαμε. Και εγώ θα δω τι θα κάνω, εντάξει. Θα σε ξαναπάρω σε λίγο. Έλα, τα λέμε. Νίκο. Η κατάσταση του κοριτσιού χειροτέρεψε. Τι συνέβη? Έχασε τις αισθήσεις της. Η πίεση της έχει πέσει πολύ. Φοβάμαι ότι κινδυνεύει να πέσει σε κόμμα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα, Λίδα. Το ξέρεις αυτό. Ο Πιερίδης είναι έτοιμος για την εγχείρηση. Μπαίνουμε χειρουργείο. Πολύ καλά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ο αναισθησιολόγος να ετοιμάσει την καινούργια αναισθησία για τη Μαριτίνα. Νίκο, κοίταξε τις εξετάσεις της. Δεν πρόκειται ούτε τη νύχτα να βγάλει χωρίς μεταμόσχευση. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μόνο λυπάμαι, έχεις να μου πεις. Λίδα, το είπαμε και πριν. Δεν μπορώ να παραβλέψω τις εντολές του διευθυντή, το καταλαβαίνεις αυτό? Και μπορείς να αφήσεις μια νέα κοπέλα να πεθάνει. Για να μην παρακούσεις τις εντολές του Λαζάρου. Καλά σου αρολογείς τώρα.